Σας καλημερίζω όλους. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την μετεξέλιξη της ομάδος Άριες Τρίκαλα Μπισί σε ΚΑΕ. Φιλοξενούμε εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι μας στήριξαν εδώ και 2 χρόνια και παλιότερα επί άλλων διοικήσεων, και θέλω να τους ευχαριστήσω. Είναι δίπλα μας λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι, μετά από διαπραγματεύσεις οι οποίες εστέψαμε επιτυχία, φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα και η παρουσία μας εδώ δείχνει 3 πράγματα. Πρώτον, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας το εγώ, θα συνεχίσει να συνεργάζεται, θα συνεχίσει και είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει ούτως ώστε οι σκοποί να ευοδοθούν της νέας ομάδας. Δεύτερον, υπάρχει συνέχεια, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και τρίτον, βεβαιώνονται με την παρουσία μας όσα όλα υποσχεθήκαμε και εμείς και οι Άριες για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, θα ξεκινήσω από την αρχή και θα πω ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο όλο αυτό που έτρεξε τις δύσκολες καταστάσεις για να φτάσουμε σήμερα να χαιρόμαστε όλοι. Πρέπει να σας μεταφέρω πρώτα τους χαιρετισμούς του κυρίου Ταμίλου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για ό,τι έκανε για μας, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για δουλειές πολιτικές του. Σας χαιρετά και εκείνος και στέλνει τους αθλητικούς χαιρετισμούς και σε εσάς κύριοι μέτοχοι της ομάδος. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαλωμένο, ευχαριστώ τον κύριο Παπαγεωργίου, ευχαριστώ τον κύριο Φρίδα, ο οποίος πλέον θα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ. Ευχαριστώ τον κύριο Σκρέτα, ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, ευχαριστώ την ομάδα, ευχαριστώ τους παίκτες και τους προπονητές και βοηθούς, ευχαριστώ εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλεως μας και ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους και τους καλώ, τους κάνω δημόσιο προσκλητήριο αυτή τη στιγμή να είναι κοντά μας. Θέλω να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο το οποίο θα μείνει. Θέλω με τον τρόπο μου να ευχαριστήσω όχι υλικά, ηθικά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύτηκαν αυτό που πάνε να κάνουν σε μας. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή, αλλά είναι μεγάλο χρέος για μένα να είμαι κοντά στην ομάδα και θα το κάνω. Από οποιοδήποτε μετερίζει, με χρειάζεται η ομάδα. Θέλω να παρακαλέσω τους δυσαρεστημένους ανθρώπους του μπάσκετ των Τρικάλων. Θέλω να τους πω ότι η ομάδα αυτή, την οποία παρέλαβα από τον κύριο Σαφαρίκα, δεν είναι κανενός, είναι της πόλεως. Πρέπει λοιπόν όλοι να κινηθούμε, να ξεχάσουμε ότι είπαμε και ότι γάντι σηκώσαμε, για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την ομάδα μας στην Α1 κατηγορία. Η υλική βοήθεια είναι μπροστά μας. Η ηθική βοήθεια όμως θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, και αν δεν τρέξουμε εμείς περισσότερο από τους ανθρώπους οι οποίοι στα οικονομικά θα μας στηρίξουν, τότε δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ για μια άλλη φορά όλους σας και ευχαριστώ και την Άριες και θα παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο της εταιρείας Άριες να λάβει το λόγο. Καλημέρα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο το προηγούμενο Δέλτα Σίγμα για την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που είχαν σε αυτό το σύλλογο. Όλοι οι παίχτες, οι προπονητές και όλος ο κόσμος που ήταν μαζί με αυτή την ομάδα έδειξαν ότι μπορεί μια πόλη σαν τα Τρίκαλα να δείξουν σε όλο το Πανελλήνιο ότι μπορούν να είναι και για δεύτερη φορά μάλιστα στην πολύ μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Εμείς ασχοληθήκαμε με την ομάδα των Τρικάλων, το έχω ξαναπεί, για κάποιους λόγους στην αρχή τελείως διαφημιστικούς. Σιγά σιγά όμως και με την πάροδο του χρόνου δεν θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ότι είμαι Τρίκαλα από τώρα, αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η ομάδα μου έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά και μας έδωσε, φαντάζομαι, όλους. Να λέω ότι η ομάδα αυτή που εγώ προσπάθησα να βοηθήσω με το μικρό λιθαράκι που έβαλε πέρσι η εταιρεία μας, ότι ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία. Όλοι οι άνθρωποι της πόλης, πραγματικά το λέω και το αισθάνομαι πάρα πολύ βαθιά, και το προηγούμενο συμβούλιο και το νέο συμβούλιο,
θα πρέπει όχι απλά να βοηθήσουν, αλλά να ενώσουν όλη αυτή την προσπάθεια για να μπορεί αυτή η ομάδα να έχει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Δεν θα ήθελα με τίποτα μετά από 2 χρόνια, γιατί επισκέφτομαι και την πόλη πάρα πολύ τακτικά, να δω την ομάδα αυτή να μην υπάρχει, να καταστρέφεται όπως υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε αυτό το σύλλογο και το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια η εμπειρία που χρειάζεται στο ότι να συνεχίσει αυτή η ομάδα να υφίσταται. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, ούτε να σας κουράσω. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και με όποιες δυνάμεις έχουμε να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά σε οτιδήποτε θα χρειαστεί. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γεροί, να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί και να έχουμε μια καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που είστε όλοι σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Χλωρό και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά τον προπονητή της ομάδος και τους παίχτες, γιατί στην ουσία αυτοί είναι που φέραν την ομάδα εδώ. Άρα και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουμε όλοι εδώ να συζητήσουμε τώρα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας στην Α1. Και τους αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο με τις δυνατότητες που είχαν και καταφέραν και φτάσαν την ομάδα εδώ που τη φτάσανε. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα βοηθήσουμε και οικονομικά αλλά και οργανωτικά ώστε να μπορέσει αυτή η ομάδα να μπει πλέον, να μείνει στην Α1 για πάρα πολύ καιρό και να αποκτήσει μια δομή και ένα οργανόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα να μείνει πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία. Ελπίζουμε όλη η πόλη να βοηθήσει, γιατί εμείς από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε, είναι σίγουρο, να τα καταφέρουμε. Άρα χρειάζονται όλοι, δεν περισσεύει κανένας στην πόλη αυτή, είτε αφορά τα προηγούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε αφορά τους οπαδούς της ομάδος, είτε αφορά επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινάω, όπως σας είπαμε, για να πούμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα κομμάτια ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα είναι ο κύριος Φρίδας, στο οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι, και είμαι σίγουρος και από ό,τι έχουμε συζητήσει, ότι πάρα πολλά στελέχη της προηγούμενης διοίκησης θα αξιοποιηθούν σε κέραιες θέσεις μέσα στην εταιρεία, την καινούργια, την ΚΑΕ, είτε στο αγωνιστικό είτε στο οργανωτικό τμήμα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχουν αναλάβει κάποιοι συνεργάτες μας στην πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Σεφαρίκα, ο οποίος έτρεξε και έχει ετοιμάσει όλο το οργανόγραμμα της εταιρείας. Έτσι, έχει γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, η οποία όμως πολύ γρήγορα θα τη δείτε μπροστά σας, το πόσο έχουν ορισμένα πράγματα ήδη αρχίσουν να τρέχουν για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη. Προσπαθούμε να έχουμε στην ομάδα κάποιους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι αυτή η πόλη αγαπάει το μπάσκετ, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν από την πλευρά τους ο καθένας και μάλιστα αμυστή, όπως είναι ο κύριος Ζιάννας, ο οποίος θα είναι ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, που είναι στέλεχος της Τράπεζας Θεσσαλίας, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα αφιλοκερδός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε αποφασίσει και έχει κατασταλάξει, δεν βλέπω εδώ ο κύριος Αλεξίου, στα δικαστήρια, ο οποίος θα είναι ο δικηγόρος, ο νομικός σύμβουλος, της εταιρείας. Και νομίζω ότι τα υπόλοιπα στην πορεία θα δείτε ότι έχει τρέξει μια και έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, κυρίως από τον κύριο Σεφαρίκα, ώστε να οργανωθεί. Επειδή έχουμε χάσει και λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσουμε τις λεπτομέρειες που είχαμε να υπογράψουμε τη συμφωνία, παρά τα αυτά έχει γίνει δουλειά από πίσω, την οποία πραγματικά θα τη δείτε σε λίγες μέρες. Αυτά για μένα, ελπίζω πραγματικά να πάμε πάρα πολύ καλά. Για μας είναι, εγώ που έχω την καταγωγή από τα Τρίκαλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχουμε. Δεν ξέρω αν θα πάμε, αν θα μείνουμε κατηγορία, αν θα βγούμε Ευρώπη, δεν θα βγούμε. Εμείς ένα πράγμα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τη στιγμή που θα πρέπει να αποχωρήσουμε από την πόλη, και ενώ να αποχωρήσουμε από τη διοίκηση, είτε η ομάδα βρίσκεται στην Α1, το οποίο ελπίζουμε, είτε στην Α2, θα είναι μια ομάδα οργανωμένη, χωρίς χρέη, έτσι, και να είναι έτοιμη ανά πάσα ώρα στιγμή να κάνει το άλμα ξανά. Δεν θα είναι μια ομάδα
η οποία θα σκεφτεί κάποιος να επενδύσει ή όχι. Θα είναι έτοιμη, απαλλαγμένη ή τουλάχιστον από το μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα χρέη που έχει. Τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά, είναι όμως ένα σημαντικό κομμάτι για τις μέρες που ζούμε. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βλέπω τόσο κόσμο εδώ σήμερα. Τόσους ανθρώπους οικείους, γνωστούς, άνθρωπους του τύπου, άνθρωπους του μπάσκετ, φίλους. Είναι πραγματικά μια σημαντική ημέρα και για την πόλη και για τον μπάσκετ της πόλης και για μας. Είμαστε πλέον Α1 και έχουμε πλέον μια πολύ γερή πλάτη που λέγεται Άριες. Και πιστεύω και αυτό που ο κ. Σαμάνης θα γίνει μετά από πολλά χρόνια. Θα είναι μαζί με την ομάδα η εταιρεία για πολλά χρόνια. Γιατί ακριβώς αυτή η σχέση ξεκίνησε δειλά-δειλά και έφτασε στο σημερινό γάμο, θα έλεγα. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει χημεία από την πρώτη στιγμή και ο κ. Σαμάς και ο κ. Κουτσιντάς είναι νέοι άνθρωποι, είναι κοντά στην καθημερινότητα, κοντά στις εξελίξεις. Φέτος είχα μια πολύ σημαντική παρέμβαση, βοήθησαν πάρα πολύ την διοίκηση στο δύσκολο έργο που είχε. Και με το τέλος, το πολύ επιτυχημένο τέλος της φετινής χρονιάς, πήραν την απόφαση να ηγηθούν τις προσπάθειες αυτής. Είμαστε όλοι κοντά τους, είμαστε όλοι μαζί τους. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα, πάρα πολύ στους ανθρώπους της πόλης, πάρα πολύ στους φιλάθλους. Είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε, να κατεβαίνεις στην Αθήνα, στο Συμβούλιο του ΣΑΚΕ, και να έχεις δίπλα στους προέδρους που έχουν στο γήπεδο 100 και 200 άτομα και εσύ να έχεις 1.500 και 2.000. Είναι τρομερό, τρομερό πραγματικά. Και με αφορμή σήμερα και την συνέντευξη τύπου και την μετάβαση στη νέα εποχή, αν θέλετε, στο θέμα των εισιτηρίων διαρκείας θέλω μόνο να πω δύο λόγια. Η ομάδα στηρίζει τους φιλάθλους. Δεδομένο. Είτε αυτή είναι απλή κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, είτε αυτοί είναι απλώς φίλαθλοι που μπαίνουν στο γήπεδο και παίρνουν από την πόρτα το εισιτήριο, είτε αυτοί είναι χορηγοί, είτε αυτοί είναι απλώς άνθρωποι που παρακολουθούν τις εξελίξεις και είναι κοντά στο σύλλογο. Οι τιμές που βάλαμε στα εισιτήρια διαρκείας, μετά από συνεννόηση, είχαν ένα σκεπτικό και μόνο. Το σκεπτικό ήταν ότι απευθυνόμαστε στους ίδιους ανθρώπους που μέχρι τώρα απευθυνόμαστε, με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό, προσφέρουμε, θεωρούμε πλέον, ένα προϊόν ακόμα καλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα, το οποίο έχουν ήδη αγκαλιάσει. Γι' αυτό και οι τιμές που βάλαμε στις πιο πολλές θέσεις, σε όλες τις κεντρικές θέσεις, αν εξαιρέσει τα VIP, που εντάξει, στην ουσία είναι απευθύνες σε ανθρώπους που θέλουν να ενισχύσουν την ομάδα λίγο παραπάνω. Αν θεωρήσετε ότι τα εισιτήρια τα απλά στην Α1 κοστίζουν 10 ευρώ και 4 μάτς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άρη ΠΑΟΚ 15, στην ουσία με 150 ευρώ βλέπει κανείς όλα τα μάτς της ομάδας, αν πάρει εισιτήριο από την πόρτα. Αν δείτε τις τιμές των εισιτηρίων, θα δείτε ότι είναι και φτηνότερα. Και μάλιστα, επειδή θέλουμε ακριβώς να δώσουμε αυτή τη σχέση φίλαθλου κόσμου τρικαλινών με την ομάδα μας, έχουμε βάλει μέσα στην τιμή και 10 ευρώ σαν αγορά μετοχής. Δηλαδή, στα 130 ευρώ που κοστίζει ένα εισιτήριο, τα 10 από τα 130 πηγαίνουν και ο κάτοχος εισιτηρίου γίνεται αυτομάτως μέτοχος της ομάδας. Τουλάχιστον με μία μετοχή. Κάποιος μπορεί να πάρει και όσες θέλει. Αλλά έστω και αυτό, έστω και η μία μετοχή, νιώθουμε ότι σημαίνει ότι έρχεται ακόμα πιο κοντά στο σύλλογό μας. Και μακάρι, ευχή μας, ευχή μου, είναι να πουλθούν όλα τα διαρκείας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή αρχή. Που ίσως το ξεχάσαμε, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στους σαχαφλιάδες που βρίσκονται εδώ για τις υπηρεσίες που μας προσέφεραν για το ότι είναι κοντά στην ομάδα εδώ και 2 χρόνια και τους θέλουμε κοντά μας να συνεχίσουμε, γιατί αυτό που ακούσατε και από τους επόμενους από μένα είναι ότι το γήπεδο θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Οι φίλαθλοι θα παίξουν καθοριστικότατο ρόλο σε πολλά πράγματα και θέλω να θυμηθείτε
τις ωραίες στιγμές που περάσαμε, όταν το καλάθι κατοκυρώθηκε, όταν γίναν τόσα πράγματα, όταν κερδίσαμε στην παράταση, όταν συνέβησαν τόσα γεγονότα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τους φιλάθλους και πρέπει να απονέμουμε τους αυτούς ένα ευχαριστώ και εγώ σαν παλιά διοίκηση πρέπει να το πω γιατί θα τα ξεχάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι βρίσκεται εδώ η διοίκηση τώρα στην Εκνάδα Τρίκαλα. Είναι και ο πρόεδρος ο κ. Σφίκας, είναι και αντιπροσωπεύοντας του Καυκάδου. Και ήδη έχει υπάρξει και μια συμφωνία, συνεργασία, θα το πω εγώ, για να στηρίξουν σε συγκεκριμένο χώρο την ομάδα τη Νέα Χρονιά και τα εισιτήρια fans θα διακινούνται αποκλειστικά από τους εισαγγελέας. Ωραία. Πολύ ωραία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Και η περιφέρεια της παράληψης μου. Είναι τόσο συνηθισμένη η παρουσία σας που δεν χρειάστηκε να αναφέρει ο Γιώργος. Ναι, να πούμε τώρα για τους με αφορμή και αυτό που είπε η κυρία Γιώργου, είναι αντικειμένος περιφέρειας η κυρία Γιώργου. Είναι ο κύριος Γιαννούλης, ο πρόεδρος του σκληρού στο Βόλι, θα επικεντρωθεί και εκεί μια συνεργασία. Και ο παλιός μπασκετάμπορος, ο κύριος Σάμος εδώ. Και άλλοι επώνυμοι εδώ φίλοι του μπάσκετ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Περιμένουμε να ακούσουμε όμως για το αγωνιστικό σχεδιασμό κάποια πράγματα. Καταρχήν, το θέμα του προπονητή τι γίνεται, όσον αφορά το budget, αν έχει γίνει κάποιο υπολογισμό, πόσα χρήματα θα διαθέσει η ομάδα και κυρίως για τις μεταγραφές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Κάποια πράγματα. Ξεκινάμε από ένα-ένα, πες μου. Πρώτα απ' όλα, τι θέλεις. Προπονητές. Προπονητής, καλά, δεν συζητάμε φυσικά ότι προπονητής μας ήταν, είναι και θα είναι ο Γιάννης Ζήμας. Απλά το θέμα της ανακοίνωσης της επίσημης συμφωνίας μας είναι κάτι που ξέρετε, επειδή τώρα είμαστε Α1, έχουμε κάποια διαδικαστικά, κάτι συμβόλαια, κάτι υπογραφές. Θα μου επιτρέψεις λίγο για να τα πάμε πιο συγκεκριμένα. Έχουμε γίνει ήδη συζητήσεις με τον κύριο Ζήμα. Έχει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ δεχτεί μια πολύ μικρή μείωση για το οφειλόμενο ναι. που είχε τα παλιά. Ό,τι ακριβώς συζητήθηκε και μάλιστα και λόγω της κατάστασης και της κρίσης ήταν και πάρα πολύ, θα έλεγα, προσεκτικός γιατί δείχνει ότι θέλει να μείνει στην ομάδα στα λεφτά που ζήτησε για την καινούργια σεζόν, στα οποία όσο αφορά ειδικά για την καινούργια σεζόν κλείσαμε οριστικά, έχουμε συμφωνήσει οριστικά ποσά, μπόνους, τα πάντα. Όπως και την περσινή χρονιά, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι λόγω του κυρίου Τσίμα, των παιχτών και της διοίκησης αυτής ήρθαμε εδώ. Όμως, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα υπογραφή μέχρι να τελειώσουν 2-3 λεπτομέρειες, νομίζω ότι θα ήταν άκουψο να ανακοινώσουμε κάτι άλλο. Θεωρώ όμως ότι δύσκολα μπορεί κάτι να αλλάξει πάνω εκεί. Ναι, αυτή είναι η εντύπωση από όλους μας και φυσικά και από τον ίδιο τον προπονητή. Απλά το θέμα είναι μέχρι να μπουν αυτές οι τελικές υπογραφές, υπάρχει μια τυπικότητα που πρέπει να τηρηθεί. Εντάξει. Αλλά στην ουσία έχει συμφωνηθεί και μάλιστα θέλω να πω ότι και πραγματικά θέλω να το αναφέρω. Υπήρχε μια ειδική, αν θέλετε, ένα ειδικό θέμα με το θέμα του προπονητή μας, του Γιάννη Τζίμα, πέρσι. Είχε κάνει συμφωνία μαζί μας με την περσινή διοίκηση στον λόγο. Δεν είχε τίποτα από πλευράς, πώς να σου πω, συμβολέων, συναλλαγματικών, επιταγών και όλα αυτά. Τίποτα. Ήταν με το στόμα η συμφωνία. Ο νέος μεγαλομέτωχος, Γιάρης δηλαδή, σεβάστηκε απόλυτα αυτή τη συμφωνία. Απόλυτα. Στην πράξη. Και επίσης και η νέα πρόταση που έγινε στον προπονητή μας για τη νέα χρονιά είναι, μπορώ να πω, κρίνοντας και από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας μας, πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα, όπως είπα και πριν, ίσως και πάνω από τα όρια τα δικά μας σαν νεοφώτιστη. Είναι θέμα χρόνου, πιστεύω, να γίνει αυτή η τυπική υπογραφή. Σήμερα, αύριο, ανταλλάσσονται κάποια χαρτιά τα οποία, ξέρεις, μπαίνουν στη μέση δικηγόροι, μάνατζερς, οι οποίοι θέλουν λίγο κάποια πράγματα να τακτοποιήσουν. Αλλά η μεταξύ μας σχέση νομίζω ότι είναι οριστική. Άλλο. Όσον αφορά το budget, έχει γίνει κάποιο. Το budget, ναι. Τι γίνεται με το budget τώρα. Ένα μεγάλο θέμα χρόνου και καθυστέρηση της συμφωνίας ξεκίνησε από αυτό. Γιατί όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Σαμάνης, θέλει η εταιρεία και εμείς βέβαια, και εσείς και όλοι μας, η χρήση φετινή της Α1 να μην έχει αφήσει ελλείμματα τα οποία θα είναι δυσθεώρητα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να συνδυαστεί
πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε όλοι μας τους ανθρώπους που φτάσανε μέχρι την ομάδα, οι οποίοι έχουν να αναλαμβάνουν κάποια χρήματα, και ταυτόχρονα να κάνουμε και μια ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα η οποία θα μπει στην Α1 με σκοπό να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι με βάση τα δεδομένα έσοδα που έχουμε, που είναι ο ΠΑΠ και Νόβα πια, υπήρχε ένα μεγάλο άνοιγμα. Το οποίο άνοιγμα αυτό, κατά κύριο λόγο θα το κάλυπτε, εν πάση περιπτώσει, η εταιρεία Άριες, και ένα άλλο από τους χορηγούς μας, από τα συντήρια διαρκείας και όλα τα σχετικά. Όπως γίνεται πάντοτε σε όλες τις ομάδες παντού. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε ένα τέτοιο υπολογισμό που το budget που κάναμε το αγωνιστικό τελικά για να γίνει μια αγωνιστική ομάδα ανταγωνιστική είναι πάλι θα σας πω εφάμιλο ομάδων που τερματίσαν πέρσι στην 8η και 1η θέση της Α1. Για να μην το κουράζουμε. Τώρα, ναι, δεν είναι και θέμα τώρα το να αναφέρουμε πλήρως νούμερα και τα λοιπά, ναι, γιατί αυτά εφαρμόζονται τέτοιο. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι το budget δεν είναι ομάδας για να παλέψει για τη σωτηρία. Σαν νεοφώτιστη μπορεί να την πατήσουμε ή να οτιδήποτε. Το budget όμως δεν είναι το αγωνιστικό που με ρωτάς, δεν είναι budget για να πάω απλώς να σωθώ. Γιατί γνωρίζουμε και μιλώντας και με τον προπονητή, έτσι αυτά είναι θέματα προπονητή και τα λοιπά, είναι ένα κομμάτι το οποίο η πρώτη χρονιά στην Α1 είναι δύσκολη για όλους μας. Από ό,τι βλέπετε ούτε εμείς έχουμε την εμπειρία, ούτε είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Σας λέω ένα πράγμα. Το budget το δικό μας είναι μεγαλύτερο από αυτό το αγωνιστικό, η καθοριστή με τον προπονητή που έχουν γίνει συζητήσεις, μεγαλύτερο από αυτών των ομάδων οι οποίες θα παλέψουν για τον υποβιβασμό. Από εκεί πέρα θα δούμε. Επειδή υπάρχει το κακό προηγούμενο, με το προηγούμενο από τον δεκάδο, όταν πήγαινε στο Λουξή στην Α1, δυστυχώς διαλύθηκε. Και επειδή η Α1 ίσως να προκαλεί και λίγο πεθύσεις, είστε προετοιμασμένοι εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τι έγινε, ξέρω του αποτελέσματος τι έγινε με την παλιότερη ομάδα κτλ. Σας είπα για μας και το είπα από την αρχή. Πρέπει να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Έτσι, γιατί αν δεν κάνουμε ανταγωνιστική ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική χωρίς να δημιουργήσουμε χρέη. Αυτό είναι το δύσκολο. Εύκολα είναι ή δεν κάνεις καλή ομάδα και δεν χρωστάς, ή κάνεις καλή ομάδα και χρωστάς. Το δύσκολο είναι να κάνεις και τα δύο. Έτσι, αυτό είναι πρώτο μας μέλημα. Σας ξαναείπα από την αρχή. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε. Δεν ξέρω αν θα μείνει η ομάδα ή αν θα πέσει η ομάδα. Εμείς θέλουμε τη στιγμή που θα αποχωρήσουμε να έρθει κάποιος άλλος επιχειρηματίας και να παρακαλάει να πάρει την ομάδα. Γιατί θα παρακαλάει? Γιατί θα είναι οργανωμένη και δεν θα χρωστάει τίποτα άλλο. Τώρα, αν θα είναι στην Α2 ή στην Α1, μακάρι όλοι μας είμαστε στην Α1. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι, να δημιουργήσουμε καπνό χωρίς λόγο και να σηκωθούμε να φύγουμε νύχτα. Είτε εμείς, είτε όλοι. Και θέλω να επισημάνω πάλι να προσθέσω κάτι που είπε ο κ. Σαμάνης. Επειδή όπως έχει πει. Και ξέρουμε και εμείς βέβαια, αλλά έχει πει και ο Μπάνε Πρέβης κάποια στιγμή όταν είχε έτσι αντίκαλα πέρσι, οι ομάδες διαλύονται οικονομικά και όχι αγωνιστικά. Έτσι. Και εμείς το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά τη σχέση μας προς το κράτος, θα είμαστε τυπικοί και θα έχουμε προτεραιότητα. Και όσον αφορά στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που θα συνεργαστούμε, γιατί πρέπει αυτό το πράγμα, το υγιές δηλαδή, οικονομικό μοντέλο, γιατί είναι μια επιχείρηση και η ομάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μια επιχείρηση, μια νόμιμη εταιρεία. Έτσι. Πρέπει να είναι. Στο τέλος της χρήσης, χωρίς χρέη ή τουλάχιστον όχι χρέη τα οποία θα οδηγήσουν σε αφανισμό. Χρέη τα οποία θα είναι διαχειρίσιμα ακόμα και την επόμενη χρονιά. Ήθελες κάτι άλλο? Να ρωτήσουμε άλλο τον κύριο Κλειρό. Υπάρχει ένα συμφωνητικό το οποίο προβλέπει ότι η εταιρεία Άριες πρέπει μέχρι 31 Ιουλίου να καλύψει τις παλιές υποχρεώσεις της ομάδας. Τα παλιά χρέη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συμφωνητικό όπου λέει, τα παλιά χρέη, λέει ότι ό,τι αξιόγραφο υπάρχει και είναι δοσμένο από τη διοίκηση τη δική μας να επιστραφεί εντάξει, σε εύλογο χρονικό διάστημα και βάλαμε μια ημερομηνία, όπως είπατε, τέλος Ιουλίου. Συμφωνία, των αξιογράφων, έτσι, επιστροφή. Αν δεν ακουπηθεί μέχρι 31 Ιουλίου, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και αυτό είπα προηγουμένως, ότι αυτή η παρουσία μας σήμερα είναι και η δέσμευση αυτού του γεγονότος.
να απαντήσω, η παρουσία μας. Είναι η δέσμευση αυτού του γεγονότος. Ορίστε. Να απαντήσω λίγο και εγώ στον Βασίλη. Ότι ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στο θέμα αυτό των υπολείπων που υπάρχουν. Ήδη είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τους ανθρώπους κυρίως, με τους παίκτες και τον προπονητή που έχουμε τις οφειλές. Τα αξιόγραφα. Για να σε καταλάβω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα βοηθήσω λίγο στο σκεπτικό, λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι ένα συμφωνητικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια αξιόγραφα τα οποία βρίσκονται σε κάποιους παίκτες κτλ. Όταν εμείς ερχόμαστε σαν καινούρια διοίκηση και αναλαμβάνουμε χρέη τα οποία δεν υπάρχουν σε συμφωνητικά ούτε σε αξιόγραφα, όπως παραδείγματος χάρη του κυρίου Τζίμα και κάποιων άλλων ανθρώπων, θεωρώ ότι και εγώ ο ίδιος, αν το σκεφτείς λογικά, δεν θα πρέπει να είμαι, πώς να το πω, κομψά, χαζός να πάω να πληρώσω χρέη τα οποία δεν με δεσμεύουν πουθενά και να αφήσω τα άλλα. Δηλαδή θα αναγκαστούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη σαν ΚΑΕ, να καλύψουμε οφειλές προς τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν κανένα αξιόγραφο ή κανένα συμβόλαιο στα χέρια τους. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτό, να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να μην πληρώσουμε μετά τους άλλους που έχουν το αξιόγραφο. Όμως δεν αφορά εσάς, αφορά την απερχόμενη διοίκηση. Αν έχει επεξεργασία, είναι αναλυτικό σενάριο. Είναι αναλυτικό σε ποια βάση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, διότι και εγώ έχω εμπιστοσύνη στην επόμενη διοίκηση. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο, κύριε Αλεξίου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το τι θα γίνει. Πολύ λίγος ο χρόνος μετά 31 Ιουλίου να ασχοληθεί κάποιο καινούριο σχήμα με την πορεία της ομάδας. Εγώ εμπιστεύομαι αυτό που είμαι σήμερα. Η παρουσία μου αυτό δηλώνει. Η παρουσία μου αυτό δηλώνει ότι θα τιμηθούν αυτά τα πράγματα. Με την έγκαιρη αυτή, θα έλεγα το έγκαιρο μάζημα των αξιόγραφων από τους παίκτες. Μιλήσαμε για τον Τζίμα, για τον προπονητή της ομάδας, για τους παλιούς παίκτες της ομάδας. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως και θέλω να απαντήσω και έμεσα και στην προηγούμενη ερώτηση, ότι όπως είπαμε και πριν, στην ερώτηση για τα αξιόγραφα, θα ήταν πολύ εύκολο να σου πω την αλήθεια, να έρθει η Άρης αύριο και να τα κυκλώσω όλα. Όλα με τη μία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι, θα μπορούσαμε να έχουμε την ευχέρεια να κλείσουμε τους μαύρους, τους άσπρους, τους κοινοτικούς άμεσα. Άμεσα, γιατί κακά τα ψέματα, τα χρήματα που θα παίρνει η ομάδα σαν σταθερά έσοδα θα έρθουν μετά τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική. Φωνάζουμε τους ανθρώπους αυτούς που ήδη ξεκινήσαμε, ήδη με τον προπονητή το έχουμε ξεκαθαρίσει, ήδη με τρεις παίχτες από χτες μίλησε ο κ. Σαφαρίκας με τον εκπρόσωπό τους. Είμαστε πάρα πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται και εκεί ξεκαθαρίζουμε. Δηλαδή ήδη ξεκίνησε αυτό που λέει ο Βασίλης μέχρι 31 εβδόμου. Με τη λογική πια, με τη λογική ότι σε επόμενη τη συμφωνία, είτε με το στόμα του προπονητή, είτε με τα αξιόγραφα που έχουν οι παίκτες, να πληρώσει οι Άριες σε πρώτη φάση κάποια χρήματα και να εγγυηθεί πάλι οι Άριες, γιατί οι Άριες πάλι θα εγγυηθεί, ή η ΚΑΕ τέλος πάντων, να μιλάμε μόνο Άριες, η ΚΑΕ για τα υπόλοιπα. Επειδή ακριβώς ήδη τα μηνύματα από τρεις πρωτοκλασσάτους παίκτες μας και τον προπονητή μας θετικά, ήδη λοιπόν τα μηνύματα είναι θετικά, θεωρώ ότι είναι απλά θέμα χρόνου να γίνει αυτό το τυπικό που αναφέρεται στο συμφωνητικό που ανέφερε ο Βασίλης τη 31 εβδόμου. Λογικά η διοίκηση έβαλε και ένα όριο, λογικά και η διοίκηση είχε βάλει κάποιες υπογραφές, έτσι, κατά τα ψέματα, και λογικά και η μετάβαση έχει και αυτόν τον όρο. Νομίζω ότι, ότι έχουμε παρανοήσει το συμφωνητικό αυτό δεν έχει να κάνει με τη συμφωνία, και νομίζω εκεί είναι το λάθος, με τη συμφωνία του αν θα γίνει συμφωνία της Άριες με την προηγούμενη διοίκηση. Το συμφωνητικό αυτό είχε να κάνει για να μας πιστοποιήσει το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ποια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γραμμάτια γιατί δεν υπάρχουν συμβόλαια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς, και γι' αυτό υπήρχε καθυστέρηση, ερχόμαστε σε μια θέση στην οποία με βάση όταν δεν υπάρχει συμφωνητικό, για μένα δεν υπάρχει χρέος. Δεν το γνωρίζω. Λογικό δεν είναι. Άρα αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν ένα χαρτί στο οποίο να έρθει κάποιος και να μας πει ότι χρωστάμε 5 χιλιάρικα στο Φρίδα, 15 χιλιάρικα εκεί, 5 με το στόμα, 15 εκεί. Αυτή τη σημασία έχει κυρίως το χαρτί και όχι αν είναι μέρος της συμφωνίας για να σε βοηθήσω. Δηλαδή, στο πιο πολύ ήταν να ενημερωθούμε γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εφόσον δεν υπάρχουν συμφωνητικά. Δηλαδή, θα μπορούσατε να έρθετε εσείς αύριο και να μου πείτε ότι σας οφείλουμε 20 χιλιάρικα. Το γνωρίζω. Όχι. Ο μόνος τρόπος ήταν το διοικητικό συμβούλιο, αυτά που συζητάμε και συμφωνούμε μεταξύ μας, να τα βάλουμε σε ένα χαρτί. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι μέρος της συμφωνίας, αλλά είναι κυρίως
τυπικό στο να ξέρουμε πραγματικά ποια είναι τα υπόλοιπα και υποχρεώσεις οι παλιές που πρέπει να πληρωθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω επιπρόσθετο να πω κάτι. Συγγνώμη λίγο, να πω κάτι. Πρόσθετο να πω κάτι. Όταν, παιδιά, η συγκεκριμένη εταιρεία ήρθε πέρσι σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Πολύ κρίσιμη στιγμή, το θυμάστε όλοι. Το Φεβρουάριο. Γενάρη. Ορίστε, Γενάρη. Ήρθε χωρίς να υπάρχει ούτε μέτοχη, ούτε συμφωνητικά, ούτε προεδρία, τίποτα. Ήρθε επειδή έχει τη σχέση με τον Δημήτρη Σαφαρίκα, ήρθε επειδή αγαπάει τον μπάσκετ, αγαπάει την πόλη, έχει μια σχέση με εμάς τέλος πάντων εδώ τόσα χρόνια σαν ομάδα. Ήρθε και έβαλε τα λεφτά που έβαλε και ανέβασε ένα επίπεδο την ομάδα μας και φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε. Θεωρώ τουλάχιστον άνκοψο αυτοί οι άνθρωποι να έχουμε απέναντί τους έστω και αμφιβολία αξιοπιστία. Και είναι και αμοιβαία εμπιστοσύνη, συγγνώμη που επεμβαίνω επί οικονομικών θεμάτων, γιατί ο κύριος Γιαμάνης τα ξέρει καλύτερα, αλλά είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τον Ιανουάριο δεν ήξερε οι Άριες και ο κύριος Γιαμάνης και ο κύριος Κουτσιντάς αν χρωστάει ή δεν χρωστάει η ομάδα. Δεν είχε καμία ιδέα. Ήρθε, έγινε μια συζήτηση, έγινε ένα θέμα από τον κύριο Σιαβαρίκα, ήρθε ο κύριος πρόεδρος, τον οποίο τον εκτιμώ και βαθύτατα, γιατί ο άνθρωπος και όλο το συμβούλιο έχει κάνει άπειρες προσπάθειες την περσινή χρονιά. Και εντάξει, εκεί που είναι να κάνεις μια διαφήμιση κάπου, λες θα κάνω μια διαφήμιση στα Τρίκαλα, μια χαρά μου είναι οι άνθρωποι. Και με την ίδια εμπιστοσύνη συνετάχθηκε για αυτό το χαρτί. Γιατί είναι στα λόγια. Συγχαρητήρια, καλή πρόοδο παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Και σε εσένα. Και σε εσένα. Να μείνουμε λίγο εντός του παρκέ. Ναι, ναι, πάλι να σταματήσουμε τους τρεις παίκτες. Ναι, είναι εξειδητήθηκε χθες ο Δημήτρης Σαφαρίκας και καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά να μην πω πάλι τέτοια που προηγουμένως για τον προπονητή, είναι θέμα τυπικό. Με τον εκπρόσωπο των τριών παίκτων μας. Ο κύριος Σαφαρίκας τι ρόλο παίξει? Ο κύριος Σαφαρίκας είναι βασικός, βασικός τυλοπάτης όλης της προσπάθειας. Βασικότατος. Μισό λεπτάκι λίγο. Ο κύριος Φρίδας έχει μια θεσμική θέση. Βεβαίως, γιατί ο κύριος Σαφαρίκας θα είναι μαζί μας μέτοχος της εταιρείας. Δεν είναι κακό. Θα έχει σχέση με τη μετοχική σύνθεση και όχι με το ΔΣ. Δεν είπα τελικά την απάντηση. Δεν είπα τελικά την απάντηση. Εάν μπορούμε να αναφέρουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα προτιμούσα για τα ονόματα των παιχτών, επειδή οι συζητήσεις γίνονται κυρίως και για τα υπόλοιπα τα παλιά κτλ. Είναι θέμα. Εμείς δεν έχουμε. Είναι θέμα που αφορά τον προπονητή. Δηλαδή. Εμείς συζητάμε, θέλουμε με κάποιους ανθρώπους, κλείνουμε τις παλιές υποχρεώσεις και με βάση αυτά που μας είπε ο προπονητής, συζητάμε. Σκεφτείτε όμως μία στο εκατομμύριο να μην είναι αύριο ο κύριος Σίμας, να είναι αύριο ο προπονητής ο κύριος Κλωρός και να πει: εγώ θέλω αυτούς τους παίκτες. Δεν πρέπει να εκτιμήσουμε και το τι θέλει και ο κάθε προπονητής. Είναι προσωπικά παίκτες οι οποίοι θα παίξουν κάποιο ρόλο, αν είναι αυτό. Νομίζω είναι εύκολο να καταλάβουμε για ποιους παίκτες μιλάμε, στους οποίους γίνεται πρόταση. Που έχει να κάνει σχέση έτσι, με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει με τον κύριο Τσίμα. Αλλά είναι το αγωνιστικό κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με τον προπονητή, παιδιά, και θα είναι καλύτερα ο προπονητής να είναι αυτός που θα πει: θέλω εκείνον, 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 και να βγούμε να ανακοινώσουμε να κλείσει η εταιρεία από εκεί και πέρα, η ΚΑΕ, τους παίκτες αυτούς. Κάτι ακόμα για συνεργασίες. Βλέπουμε σε καφιάδες τώρα στη Νέα Τρίκαλα, το Ασκηπιό. Κάνει ομάδα έτσι ένα μεγάλο άνοιγμα. Το οποίο κακά τα ψέματα στην προηγούμενη προσπάθεια της Α1 δεν είχε γίνει. Θέλουμε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι και ως προς τους ακαθιάδες και ως προς τον εργαστήριο out, τον out βασικά, και ως προς τον ασκοπείο. Και ποιο έτσι ένα κομμάτι γίνεται αυτή η συνεργασία, ποιες είναι τις προοπτικές. Όλος μας συνδέει η αγάπη για τον αθλητισμό. Έτσι. Όλος μας συνδέει ότι είμαστε στην ίδια πόλη. Όλοι από την πλευρά του έχουν ένα τεράστιο γόνα, δηλαδή ο Ασκληπιός τώρα που αναφέρεις, θυμηθείτε που ήταν πριν από 3 χρόνια Ασκληπιός και πού είναι σήμερα. Δεν μιλάω για σακαφιάδες, οι οποίοι θεωρώ ότι και στη δική μας προσπάθεια και στην προσπάθεια του ποδοσφαίρου παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ήδη η συνεργασία μας είναι από πέρσι πολύ καλή. Φέτος θα ενισχυθεί και με το θέμα των διαρκείας που είπαμε πριν, αλλά και το θέμα της συμπαράστασης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Όλο αυτό το πράγμα μέρα με τη μέρα δουλεύεται. Αλλά σίγουρα η παρουσία τους και μόνο εδώ, δίπλα μας, για μας είναι μεγάλη ένωση αισιοδοξία. Πολύ μεγάλη. Με τη νέα διοίκηση του ΑΟΤ, έχετε κάποιες επαφές? Με τη νέα διοίκηση του ΑΟΤ, τώρα που εννοείς... Ναι, πρόσεις τα δύο. Με το διοίκηση του ΑΟΤ δεν έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ναι,
Ναι, μήπως έχει υπάρξει κάποια προεργασία. Όχι, με, την, με τους ανθρώπους εκεί. Να παράμε λίγο στο θέμα. Ναι. Με την διοίκηση του Αριστέχνη, κάναμε μια σώτη συζήτηση γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα με το σήμα. Ναι, πάνω από κάποιο δημιουργήσει. Αν την κρίνει η ομάδα μπάσκετ, χρησιμοποιεί το σήμα. Να πούμε ότι έχει σταθεί σε σώμα και θα υπάρξει και έγγραφη μεταλαφόρηση του σήματος της ομάδος, που βεβαίως ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Αλλά η φιλοσοφία εδώ της διοίκησης είναι να. Και από πέρυσι, η τάξη που είναι ο κ. Σκρέτας και η προηγούμενη διοίκηση και το συνηθισμένο. Και θα γίνουν και τις ανακοινώσεις, αλλά θεωρούμε ότι είναι επιβλημένο να είναι σήμερα ο κόσμος αυτό που πάει. Το αποδέχει ο κόσμος. Είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παιδιά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.